θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πάντως καμιά δεκαριά καταδικαζόμαστε σε πολύ βαριές ποινές, θάνατο και άλλη επεισόδια, κάτι 20 χρόνια και κάτι. Η κατηγορία ψηλά. Η κατηγορία είναι προσβολή διαβίας των αρχών, παράβαση του νόμου 509 περί τούτου και τάλλου, ξέρω εγώ, απόσπαση μέρους επικρατείας από την απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος τότε για την αυτονομία της Μακεδονίας και άλλες βλακίες που έγραφε. Ναι, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, τρώω τρεις φορές σε θάνατο, δύο-τρεις ισόβιες, κάτι 20 χρόνια και κάτι ψηλά που λένε. Είμαι, σου λέω, ακόμα ένα παιδί που δεν ξέρω να διαβάζω, δεν ξέρω να γράφω. Εποχή είναι 1947. 47-48, εκεί. Και ρωτάω τους άλλους να μου ερμηνεύσουν, ας πούμε, τις ποινές. Λέω, καλά, τρεις φορές θα θάνατο. Την ίδια με σκοτώσαν. Την άλλη, τι θα με κάνουν. Θα με ξαναζωντανέψουν για να με ξανασκοτώσουν. Και αφού με σκοτώσουν, λέω, τα ισόβια πού θα τα υπηρετήσω. Και μετά τα 10 χρόνια, πού θα τα κάνω. Γελάγανε αυτοί, ας πούμε. Και προσπαθούσαν να μου εξηγήσουν ότι αυτά είναι απλώς επιβαρυντικές καταστάσεις. Και τέτοια. Στη φυλακή μέσα, όμως, έχω την τύχη, τέλος πάντων, τύχη για μένα, για τα παιδιά. Όσο είμαστε λοιπόν στο εφταπιέγιο, πιάνουν την οργάνωση της ΕΠΟΝ, όπου είναι φοιτητές. Μεταξύ αυτών, ο Μακαρίδης, ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης, ποιητής, μεγάλος μας ποιητής, ο Τίνος ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Χουλίδης, ο Γιώργος Αποστολίδης, μία σειρά, ας πούμε, από θαυμάσια παιδιά. Και εγώ κολλάω στην παρέα τους. Και αυτοί με αγαπούν. Είμαι ο μικρότερος μέσα στη φυλακή. Και μελοθάνατος, μάλιστα. Ακούω και καταγράφω στο μυαλό μου σαν μαγνητόφωνο, σαν σφουγγάρι, τις κουβέντες τους. Πολύ σημαντικές κουβέντες, ας πούμε, για την πίεση, για την λογοτεχνία, για την ιστορία, ας πούμε, και λοιπά. Και σιγά σιγά αρχίζω να μου κάνουν και μαθήματα, ας πούμε, πώς να διαβάζω, να γράφω και τα ρέστα. Και έτσι, μέσα σε αυτήν την με το θάνατο να κρέμεται πάνω από το κεφάλι μου, καταφέρνω να απομυθοποιήσω το πρώτο γραπτό κείμενο, δηλαδή να διαβάζω. Μια ολόκληρη, έτσι, ένα ολόκληρο κομμάτι από ένα περιοδικό, με το οποίο τότε δεν υπήρχε αυτή η κατάρα του νάιλον ακόμα. Τα τροφιμά μας τα τυλίγαν σε σελίδες από περιοδικό, από εφημερίδες, από τέτοια πράγματα. Και τα φέρναν βέβαια με το δίχτυ, ας πούμε, το κλασικό, ξέρεις. Ναι. Δεν, όχι σε πλαστικά σακούλια, δεν υπήρχε αυτή η κατάρα. Έτσι λοιπόν έμαθα και να διαβάζω και να γράφω. Και αυτό το πράγμα, αυτή την φοβερή γοητεία, αυτή την καταπληκτική επικοινωνία, αυτή την καταπληκτική δυνατότητα, δεν την παράτησα ποτέ. Σε όλα τα χρόνια της φυλακής και της εξορίας, όπου μας επέτρεπαν βιβλίο, λευκό χαρτί και μολύβι, εγώ πάντα
προσπαθούσα να διαβάσω και να γράφω, βέβαια, γιατί μου άρεσε, ας πούμε, και ήμουνα πάντα έτσι φορτισμένος. Ναι, ήταν σαν να άνοιξα την πόρτα ενός καινούριου γοητευτικού και χρήσιμου κόσμου, ενός κόσμου που μπορούσε να μου δώσει πάρα πολλά πράγματα.